Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, γιατί με την πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, την κυρία Λούκα Κατσέλη, στο τηλέφωνο, επειδή ανοίγουν τράπεζες σήμερα. Πολύ σημαντικό και κυρίως ελπίζω να έχει σήμερα μια απάντηση, γιατί την άκουγα χθες. Ναι. Εάν θα μπορούν οι συνταξιούχοι αντί να πηγαίνουν για 120-120 να μπορούν και εκεί να μπουν στη ρύθμιση του παίρνω μαζί τα 300 ευρώ την εβδομάδα ή 420 από την άλλη. Κυρία Κατσέλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εδώ ο υπουργός σου ξεκίνησε με ερώτηση, κυρία Κατσέλη. Κατευθείαν. Να το απαντήσουμε και οι συνταξιούχοι συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ρύθμιση. Αυτή είναι η είδηση. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν κάθε μέρα 60 ευρώ αν θέλουν ή στο τέλος της κάθε εβδομάδα. Το σωρευτικό ποσό, δηλαδή των 300 ευρώ την επόμενη Παρασκευή και 420 ευρώ κάθε φορά την επόμενη εβδομάδα. Από τον Γκισέ, έτσι. Από τον Γκισέ. Αυτό είναι θεωρώ πιο θετική είδηση για τον συνταξιούχο. Θα σταματήσω τα λεπτομέρειε. Τελικά, κυρία Κατσέλη, επειδή έγινε ένα μπέρδεμα χθες και το διορθώσαμε μετά στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, αυτό που είπατε εσείς ότι μπορούμε σήμερα, Δευτέρα, να πάρουμε προκαταβολικά τα 300 τη εβδομάδα. Τι ισχύει? Ναι, ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν δικό μου λάθος και πήρα πίσω να το διορθώσω. Είναι σωρευτικό, όπως είπαμε. Δηλαδή, εάν κάποιος πάει, για να το εξηγήσουμε απλά, την Τετάρτη. Και θέλει να κάνει μία ανάληψη μία φορά τη εβδομάδα, θα πάρει τις τρεις προηγούμενες μέρες. Δευτέρα, δηλαδή 180. Το κοντέρ σταματάει και ξεκινάει κάθε Παρασκευή. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αν εγώ τα αφήσω και πάω την Κυριακή που έρχεται. Την Κυριακή που έρχεται θα έχετε χάσει τη Δευτέρα με Παρασκευή, το 300. Άρα είναι αυτό που είπε εσύ. Θα πάρετε την Κυριακή, θα πάρετε δηλαδή, μηδενίζει, και Κυριακή. Να το πούμε διαφορετικά, μηδενίζει το κοντέρ το Σάββατο το πρωί. Ακριβώς. Παρασκευή βράδυ. Ναι. Παρασκευή στις 12. Ξεχάσαμε τα μεσάνη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Παρασκευή στις 12 λοιπόν μηδενίζει το κοντέρ. Έτσι. Άρα μέχρι την άλλη Παρασκευή που είναι 7 μέρες μπορεί να πάρει τα 420. Μπορεί να πάρει τα 420. Εάν φυσικά ισχύσουν οι περιορισμοί. Σωρευτικά 60 κάθε μέρα. Δηλαδή, εάν πάει την Πέμπτη θα έχει πάρει. Μπορεί να πάρει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 6 μέρες επί 6, 6, 6, 3. Ναι. Κυρία Κατσέλη, αυτό το βιολί, ας το πούμε έτσι απλά. Πόσο υπολογίζετε ότι θα κρατήσει? Κοιτάξτε, εξαρτάται από εμάς. Και από εμάς και από τον Τράγκη, μόνο από εμάς. Όχι, όταν λέω από εμάς, εννοούμε από όλους μας. Άπα βάλουμε τα λεφτά πίσω στις τράπεζες. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα ξαναμπούμε σε ένα καθεστώς ομαλότητας και κανονικότητας. Και αυτό εξαρτάται, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, από το πόσο γρήγορα η ρευστότητα θα αποκατασταθεί. Και λέω από όλους μας, γιατί εάν βγάλουμε, όπως είπαμε, τα χρήματά μας από τα σεντούκια και τα σπίτια μας, που άλλωστε δεν είναι ασφαλή, και τα βάλουμε σε καταθέσεις, θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην οικονομία. Σκεφτείτε από το ότι από το 2008 έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα τις καταθέσεις 124 δις. Είναι τεράστια νούμερα τώρα. Και το τελευταίο καιρό, δηλαδή από το τέλος του χρόνου, 40 δις. Αν αυτά τα χρήματα είχαν μείνει στις τράπεζες, δεν θα είχαμε πρόβλημα ρευστότητας. Άρα, εγώ κατανοώ πλήρως το φόβο, τη δυσπιστία, την έλλειψη εμπιστοσύνης μιας πολύ μεγάλης μερίδας του κόσμου και στο τραπεζικό σύστημα και γενικά σε αυτά που γίνονται. Αλλά αυτό το φόβο πρέπει να τον ξεπεράσουμε. Αν ξεπεράσουμε το φόβο και στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα, τα προβλήματα μπροστά μας θα είναι ελάχιστα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κυρία Κατσέλη, αυτό να το περιμένετε από τη στιγμή που θα υπογραφεί η τελική συμφωνία και μετά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ο άλλος σφιγμένος είναι. Θα βγάλει μερικά, τα καταθέσει τον Κισέ να βγάλει τις υποχρεώσεις του, να πληρώσει, να αυτό. Να πω όμως κάτι, δεν είναι μόνο η συμφωνία. Η συμφωνία είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Αλλά είναι το όλο κλίμα που θα επικρατήσει στην αγορά. Ξέρετε, έτσι. Η αγορά είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο τι λέγεται, στο τι ακούγεται, ναι. Στους ψιθύρους. Τώρα στο μεταξύ, αν ισχύσει αυτό το σενάριο, δεν μπορέσει να βρει λύση ο Τσίπρας με τα προβλήματα που έχει μέσα στην ομάδα του και πάνε για εκλογές. Κάποια στιγμή πάμε για εκλογές και αυτό πίσω γύρισμα θα είναι για την ελληνική οικονομία προφανώς. Και το τραπεζικό, βέβαια. Και το τραπεζικό. Όσο πιο γρήγορα μπούμε σε ένα καθεστώς ομαλότητας και κανονικότητας, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Είναι σωστό αυτό που λέει. Δηλαδή, ακόμα και μπορεί οι εκλογές να βοηθήσουν σε αυτό που λέει η κυρία Κατσέλη, έτσι, να μπει σε μια κανονικότητα. Έτσι. Μπορεί. Μετά το ξεκάθαρο. Μπορεί να φτιαχτεί μια κυβέρνηση αυτό με ισχυρή πλειοψηφία και τα λοιπά. Δεν ξέρεις όμως. Μπορεί να γίνει και τα ανάποδα. Νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται ασφάλεια και σιγουριά αυτή τη στιγμή. Η κυρία Κατσέλη έχει ένα πλεονέκτημα.
Ναι. Ότι διοικεί αυτή τη στιγμή μια μεγάλη τράπεζα και είναι και πρόεδρος των Εθνικών Τραπεζών, αλλά όμως είναι και ένα πολιτικό άτομο. Άρα έχει μια διπλή σκέψη και την οικονομική και πολιτική. Ναι. Κυρία Κατσέλη, να σας ρωτήσω κάτι. Να πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Ότι συνηθίσαμε τώρα αυτές τις εβδομάδες να χρησιμοποιούμε τις χρεωστικές μας κάρτες. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ας εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τις χρεωστικές μας κάρτες για να κάνουμε τις πληρωμές μας και πιο ασφαλείς και να καταπολεμήσουμε και τη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Και πήραν και πολλοί συνταξιούχοι, κυρία Κατσέλη, χρεωστικές κάρτες πια. Θα ομαλοποιηθεί, θα σταματήσουν οι ουρές. Από την πλευρά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, μια πραγματική προσπάθεια να εξοικειωθεί ο κόσμος και θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Και κάτι ακόμα. Στον κόσμο που μας ακούει, αν αποταθούμε στην τράπεζά μας, ίσως όχι αυτή τη βδομάδα, αλλά σε λίγες εβδομάδες, και ρυθμίσουμε το δάνειό μας και πια οι τράπεζες προσφέρουν μία σειρά προϊόντων τα οποία δεν υπήρχαν πριν για τη ρύθμιση των δανείων προς όφελος του δανειολήπτη, θα ενισχύσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ευρωστία των τραπεζών μας. Πάντως γκρίνιαζα πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Κατσέλη. Καλημέρα, κύριε Κουίκα. Γκρίνιαζα πάρα πολύ τα περασμένα 2-3 χρόνια όταν οι τράπεζες έκλειναν τα ATM σε απομονωμένα μέρη. Ένα από αυτά είναι ο Αϊστράτης, για παράδειγμα. Δηλαδή εκεί πραγματικά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και θα έλεγα τώρα, μιλάω ως δημοσιογράφος και ως μέλος κυβέρνησης, να γίνει ένας επανασχεδιασμός των ATM για να μπορέσει ο κόσμος πράγματα να χρησιμοποιεί και την cash card αλλά και την credit card. Έχετε απόλυτα δίκιο και έγιναν ήδη, είχαμε πολλά αιτήματα από απομακρυσμένες περιοχές. Και πρέπει να πω ότι όσο μπορέσαμε, ανταποκριθήκαμε σε αυτά τα αιτήματα από τις Ινούσες και τα λοιπά, σε απομονωμένα μέρη της πατρίδας μας, και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Κυρία Κατσέλη, να σας πω κάτι. Αυτό τώρα το σχεδιασμό που έχετε κάνει από Παρασκευή μέχρι από Σάββατο πρωί μέχρι την άλλη Κυριακή το βράδυ, μέχρι την Παρασκευή, δεν σας δημιουργεί την πιθανότητα την Παρασκευή να γίνει συνωστισμός τεράστιος στις τράπεζες? Δεν μπορείτε να κάνετε ένα προγραμματισμό κάποια στιγμή, να οργανώσετε έτσι τα λογισμικά, να παίρνει ο άλλος όσες μέχρι 6 μέρες πίσω, ρε παιδί. Αυτό που είπατε κατά λάθος εχθές το βράδυ, αυτό που είπατε κατά λάθος το βράδυ, να εφαρμοστεί, που είναι πιο λογικό. Με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς η τεχνική επεξεργασία από την πλευρά των τραπεζών ήταν τέτοια που δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα. Θα είναι 6 μέρες μπροστά από καταβολή. Παρόλα αυτά, θέλω να σας θέσω και κάποιο άλλο θέμα. Πρέπει να το μελετήσετε. Κάπως πρέπει να χαλαρώσετε λίγο το ζήτημα της χρησιμοποίησης καρτών για το εξωτερικό. Έστω με ένα όριο, έστω με ένα μικρό όριο, με 30, 40, 50 ευρώ. Διότι έχουν παραλύσει διάφορα μέσα στο διαδίκτυο, ειδικά υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν κάποιες εφαρμογές, κάνουν επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως ξέρετε, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου επιτρέπεται σαφώς η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Μισό λεπτό. Έχοντας εγώ μια κάρτα της Εθνικής, της Πειραιώς, ας πούμε. Για αγορά αγαθών υπηρεσιών, όχι για να πάρετε μετρητά όμως. Όχι μετρητά. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και να αγοράσω κάτι από το διαδίκτυο. Βεβαίως. Αλλάζει από σήμερα αυτό? Έχει αλλάξει από σήμερα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Σαββάτου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό και ευτυχώς που το κάνετε, διότι είχε παραλύσει ένας μεγάλος τομέας, κύριε, εσύ που ασχολείς και με το διαδίκτυο. Όχι, εγώ θα το πω ότι πριν από 10 μέρες ήταν να φύγω με τον κύριο Κοντζιά να πάω μαζί του και έπρεπε το Υπουργείο μου να μου κλείσει το ξενοδοχείο και δεν χώτησαν έξω. Ούτε η κυβέρνηση δεν μπορούσε. Ναι, όχι. Τα πρακτορείο ταξιδιών πάντως έκανε. Τώρα, τελευταίο, κυρία Κατσέλη. Εδώ υπάρχει αίτημα από την πλευρά των εμπόρων. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά των τραπεζών ή της κυβέρνησης. Σε σχέση με τις επιταγές. Το ξέρετε το θέμα? Το ξέρω και να σας πω και μια είδηση, αν θέλετε, για το θέμα της μη σφράγησης των επιταγών, θα μου πείτε. Βεβαίως. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε ήδη στην τράπεζα και απασχολεί, ξέρω, και το Υπουργείο. Και ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μια ανακοίνωση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ναι, αλλά σήμερα όμως θα σφραγιστούν επιταγές όμως. Αν αποφασίσετε σε μια. Μπορεί να υπάρξει και σήμερα. Εννοείται να δώσει μια παράταση να υποθέσουμε. Ναι, κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι μετά από αυτές τις 3 εβδομάδες χρειάζεται όλοι οι πελάτες, δηλαδή και οι έμποροι και οι επιχειρήσεις, και πολλοί να πάρουν μια ανάσα. Βέβαια. Επομένως, γι' αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ωραία. Δώστε όμως μια εντολή στους αυτούς που έχουν ανοίξει ήδη οι κυσέδες, μη σφραγίζουν.
μέχρι να βγάλετε την απόφαση. Εντάξει, να τη βγάλουν. Ναι. Κυρία Κατσέλη, επειδή έχουμε αυτή η αναγγελία που κάνετε ότι από σήμερα ισχύει, αυτό είναι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μήπως έχετε πρόχειρο να μου πείτε η χρήση πιστωτικών καρτών για το εξωτερικό? Μάλιστα. Είπαμε για υπηρεσίες και για αγαθά. Μάλιστα. Τι όριο έχει? Είναι το ανώτατο όριο που ορίζεται αναπιστωτικό ίδρυμα. Ναι. Δεν έχει το 60. Όχι. Είναι, η κάθε τράπεζα έχει, μετά από απόφαση της Επιτροπής Εγκρίσεων Τραπεζικών Συναλλαγών, το δικό της όριο. Και τώρα και παλιά, όταν πήγαινε στο εξωτερικό. Υπήρχε όριο. Είχε όριο. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια πόσες κάρτες είναι διαθέσιμες και σε τι ποσά, γιατί όλες είναι φορτωμένες. Εντάξει, για πολλά από αυτά, θα έλεγα το καλύτερο και το ασφαλέστερο είναι κάποιος να ρωτήσει κατευθείαν την τράπεζα, διότι η κάθε τράπεζα έχει μικρές διαφοροποιήσεις. Mm-hmm. Κυρία Κατσέλη, κάτι να σας ρωτήσω επίσης κάτι. Υπάρχει πολλής κόσμος που για διάφορους λόγους τρόμαξε και έχει λεφτά στις θηρίδες ή έχει άλλα πράγματα στις θηρίδες και θα πάει σήμερα να τα τραβήξει, να τα πάρει στο σπίτι του. Δηλαδή θα γίνει το ανάποδο από αυτό που θέλετε. Το κατανοούμε, αλλά αυτό που, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι ότι στο σπίτι δεν είναι ασφαλή τα χρήματα. Εντάξει, αυτό το ξέρει. Το δεύτερο είναι ότι... ότι στη θηρίδα, από τη στιγμή που έχουμε επανέλθει σε αυτό το καθεστώς, έχει λήξει η τραπεζική αργία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις θηρίδες. Επομένως, ας χειριστεί ο καθένας τα περιουσιακά του στοιχεία και τα προσωπικά του δεδομένα έτσι όπως θέλει, αλλά ξέροντας ότι οι τράπεζες είναι φερέγγιες, ότι η φερεγγιότητά τους πιστοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ότι δεν υπάρχει φόβος. Αυτός που είχε βγάλει, κυρία Κατσέλη, κάποια χρήματα από την τράπεζα πριν από χρόνια, 20.000, 30.000, και τα επιστρέψει σήμερα, αύριο, ανταποκρινόμενος στο αίτημα το δικό σας, θα ελεγχθεί, θα ερωτηθεί πόθεν έσχε στο ποσό των 20.000 κλπ. Υπάρχει και ένας κόσμος που φοβάται και αυτό. Ναι. Νόμιμα χρήματα, δεν είναι παράνομα ή μαύρα. Ναι. Αλλά φοβάται ότι μπαίνει σε ένα κυκαιώνα ελέγχων. Κοιτάξτε, πρώτα να πούμε ότι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί γι' αυτό μπορώ εγώ να σας μιλήσω, δεν μπορεί να ανοίξει ένα νέο καταθετικό λογαριασμό εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή, μπορεί να το ανοίξει εάν είναι για να πληρώσει μισθοδοσία, για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, να καταβάλει. Σε υπάρχοντα λογαριασμό μπορεί να θέλει να το πιστέψει τα χρήματα. Αν τα βάλει σε υπάρχοντα λογαριασμό, υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί. Η εισρωή συναλλάγματος και η εισρωή και η κατάθεση στον λογαριασμό του δεν απαγορεύτηκε ποτέ και είναι. Απλώς θα υπογράψει ένα χαρτί, ρε παιδί μου. Όχι, αν πάρει κάποιος ένα επίπεδο διαφθορά. Αν σου λέει κάτι. Είναι νομοθεσία που είναι διαφορετικό. Κυρία Κατσέλη, αν δεν αντέξει άλλο κανείς αυτή την ανασφάλεια και πάρει ένα πεντάρι που είχε καβατζός και το πάει στο λογαριασμό του. Καθαρός ουρανός δεν φοβάται, Γιώργο μου. Το ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί γιατί έχει ρίξει. Μα και να ελεγχθεί. Λέω, αυτό δεν αφορά την τράπεζα, αφορά πια την εφορία. Εντάξει, αλλά αν ο άλλος, ας πούμε, κάθομαι και με κυνηγάνει και με ελέγχει. Είναι θέμα φορολογικών αρχών. Θα το δει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσέλη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για να μην καταπονούμε το